Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Kaplan Boxing. Σήμερα σας έχω παρουσίαση smartphone, το οποίο είναι μια πολύ πολύ ειδική περίπτωση, να την πω. Μπορεί. Είναι ένα smartphone το οποίο δεν βγήκε τώρα πρόσφατα. Για την ακρίβεια βγήκε ακριβώς πριν ένα χρόνο. Το συγκεκριμένο όμως δεν έχει αντικατασταθεί από το φετινό, διότι το φετινό αντίστοιχο έχει πάρει παράταση έκδοσης κάπου το καλοκαιράκι, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, οπότε πήραμε το περσινό, μέχρι να έρθει το φετινό τουλάχιστον. Είναι flagship, η νέα του σειρά έχει βγει, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο που είναι το top, όχι ακόμα. Καλοκαιράκι, όπως σας είπα, το περιμένουμε, με βάση τα λεγόμενα της εταιρείας, και είναι αυτό εδώ. Δεν το έχω ανοίξει. Θα πάμε παρεούλα να το ανοίξουμε, να το δούμε, το κάνουμε το unboxing και στη συνέχεια να το τσεκάρουμε, όπως συνηθίζουμε με τα κινητά τα οποία φέρνουμε στο κανάλι. Εσύ, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, κάνε ένα subscribe, πάτα και το καμπανάκι για να μην χάνεις και τα επόμενα βίντεο, τσέκαρε και τα προηγούμενα γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους. Ακολούθησέ μας σε όλα τα social media για το Kaplan Boxing, αλλά και για το coupons.com.cy, την επίσημη ιστοσελίδα μας με τα κουπονάκια στα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα, για να παίρνεις και να βρίσκεις εσύ τα προϊόντα που ψάχνεις στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ακολούθησε το coupons.com.cy και στο Telegram για να βρίσκεις τα κουπόνια τη στιγμή που βγαίνουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να χάσεις την ευκαιρία να το αποκτήσεις πριν εξαντληθεί. Αυτά λοιπόν, είμαι ο Νικήτας και πάμε να δούμε το flagship κινητό της περσινής χρονιάς που δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα από το φετινό. Φύγαμε. Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, πρόκειται για το Xiaomi Mi 11 Ultra Sound by Harman Kardon. Πρόκειται για την κινέζικη έκδοση, διότι το φέραμε από το G-Stop, όμως έχουν περαστεί μέσα όλα τα Google, τα απαραίτητα, Google Play, τα πάντα κανονικότατα. Ο μόνος περιορισμός, αγγλικά. Ας πούμε, δεν μπορείς να έχεις τα ελληνικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά με τα αγγλικά μια χαρά δουλεύεις αυτό το κινητό υπερπαραγωγή. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, ναι, η σειρά 12 της Xiaomi έχει βγει στην αγορά, αλλά έχει φτάσει μέχρι το Pro. Το Ultra, η εταιρεία, από ό,τι ακούμε, μας είπε ότι κάπου το καλοκαιράκι θα το βγάλει φέτος, σε αντίθεση με το 11, το οποίο το είχε βγάλει πέρυσι τέτοια εποχή. Οπότε εξακολουθεί να είναι το top κινητό και για την ακρίβεια το μοναδικό κινητό, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με κάτω στα σχόλια, το οποίο έχει, να το γυρίσουμε, και οθόνη στην πίσω πλευρά. Πέρα από όλα τα άλλα τα οποία διαθέτει, γιατί πρόκειται για το top κινητό, το flagship της εταιρείας για το 2021. Το κουτάκι λοιπόν στην κινέζικη έκδοση, όπως βλέπετε, είναι ένα πολύ λεπτό κουτάκι, αφού έχει μόνο το κινητό, μία θηκούλα και το πινάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε την κάρτα μας στη SIM μέσα στο κινητό. Επιπλέον όμως, το G-Stop μας παρέχει, παρόλο που το ίδιο το κινητό δεν το έχει, μας στέλνει εντελώς δωρεάν και τον φορτιστή των 67W μαζί και με αυτό, το οποίο το μετατρέπει σε ευρωπαϊκή πρίζα, καθότι ο φορτιστής είναι κινέζικος. Και θα τον ανοίξουμε ευθύς αμέσως για να τον δούμε και να δούμε τα 67W τα οποία μας προσφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κιστό που μας έκανε τη χάρη να μας το στείλει εντελώς δωρεάν, διότι το κάνει σε όλους, το προσφέρει αυτό, και έτσι δεν χρειάζεται να αγοράσεις επιπλέον ως ήθιστε για την Κίνα που το έχουν να πληρώνεις επιπλέον. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλωδιάκι φόρτισης, USB Type-C με πορτοκαλί λεπτομέρεια όπως πάντα η Xiaomi. Να το δούμε, εδώ είμαστε. Και επιπλέον το τούβλο των 67W από την Xiaomi. Βλέπετε εδώ πέρα είναι η κινέζικη έκδοση αφού το φέραμε από το G-Stop. Βάζεις όμως αυτό εδώ και τη μετατρέπεις σε ευρωπαϊκή. Πάρα πολύ ωραία. Τουβλάκι διακριτικό θα το έλεγα για 67W και για τα περσινά δεδομένα άψογο, άψογο πραγματικά. Και ναι, πολύ ωραία να τα κάνουμε το κουτί στην άκρη και να ασχοληθούμε με το κινητό μας. Εδώ, η θηκούλα υποτυπώδης σιλικόνης για να μπορέσεις να βάλεις το κινητό σου έστω για αρχή, με τις απαραίτητες εγκοπές για να έχει τις εξόδους που χρειάζεται και όπως πολύ καλά παρατηρείτε, αυτές είναι ελάχιστες, δεν έχει πολλά, με εξαίρεση εδώ το κύριο κομμάτι που είναι και το θηρίο της πίσω πλευράς του Xiaomi 11 Ultra με τις κάμερες και με την έξτρα οθόνη πίσω. Λοιπόν, κινητό, εδώ είμαστε. Να είμαι ειλικρινής, στο χέρι, όχι ότι είναι ελαφρύ, αλλά θεωρούσα ότι θα το ένιωθα πιο βαρύ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, 234 γραμμάρια είναι. Εδώ πέρα βλέπουμε την πίσω πλευρά του και να μην χρονοτριβούμε, να τα ανοίξουμε, διότι είναι πραγματικά ένα στολίδι το συγκεκριμένο κινητό. Εδώ είμαστε. Βλέπουμε ότι η dot κουκίδα της selfie κάμερας είναι στο πλάι και εδώ. Και η πίσω πλευρά, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα το πλαίσιο, το μεγάλο, το χαρακτηριστικό του Xiaomi Mi 11 Ultra με τις τρεις κάμερες, το LED flash και την έξτρα οθονούλα που για πολλούς λένε ότι ουσιαστικά είναι ένα Mi Band ενσωματωμένο στο κινητό. Λοιπόν, θα αφαιρέσω και το αυτοκόλλητο για να το δούμε όπως ακριβώς είναι, την ομορφιά του. Η πίσω πλευρά είναι ξεκάθαρα
κεραμική, κεραμικό υλικό, καλύτερο και από γυαλί εννοείται, πανέμορφο, καθρεφτίζει όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε. Και μπροστά φυσικά έχουμε Corning Gorilla Glass Victus, ναι, για κινητό του 2021, η top έκδοση τζαμιού σε κινητό μπροστά. Φυσικά αλουμινένιο το frame, τι θα μπορούσε να είναι πλαστικό για μια τέτοια συσκευή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα βρούμε περιμετρικά. Από κάτω θα βρούμε υποδοχή καρτών SIM, Type-C θύρα για αυτοφόρτιση και μεταφορά δεδομένων, το μικροφωνάκι μας και το πρώτο ηχείο. Από το πλάι έχουμε το κουμπί του on και του off. Έχουμε volume up, volume down, αυξομοίωση ήχου. Έχουμε δεύτερο ηχείο για το dual, για να έχουμε Dolby Surround ήχο. Έχουμε Active Noise Cancellation και φυσικά τις υπέρυθρες μας για διαχείριση άλλων συσκευών ως χειριστήριο και άλλη μια πλαϊνή πλευρά εντελώς καθαρή. Πραγματικά το κινητό είναι premium, είναι φανταστικό και τώρα που μιλάμε, το συγκεκριμένο κινητό όταν είχε βγει εννοείται πάνω από το χιλιάρικο άνετα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και που το φέραμε από τον GameStop, την κινέζικη έκδοση που όμως μπορείς να έχεις στα αγγλικά κανονικά το μενού σου και όλα τα Google features μέσα περασμένα από τον GameStop, οπότε μπορείς να έχεις την πιο φθηνή του έκδοση, τον 8GB RAM, 256GB ROM, μόλις στα 755 περίπου ευρώ, ενώ η έκδοση 12256 στα 820 και η έκδοση 12512 στα 942 περίπου ευρώ. Αυτές είναι οι τρεις εκδόσεις διαθέσιμες στο GameStop. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link για να μπείτε να δείτε εάν σας ενδιέφερε μια τέτοια premium συσκευή και εφόσον ακόμη δεν έχει βγει ο αντικαταστάτης του και ακόμα αργεί με βάση τα λεγόμενα της εταιρείας, όταν έχεις Snapdragon 888 με 50 MP και βασική κάμερα και 20 selfie, βασικά όλες είναι 50 οι κάμερες, έτσι. Τέλος πάντων, 5000 mAh 67, γρήγορη φόρτιση 67 και ασύρματη φόρτιση. Έτσι, αυτά στα γρήγορα θα τα δούμε και εκτεταμένα πιο μετά. Εντάξει, έχεις μια premium συσκευή που μπορείς στην πιο απλή έκδοσή της, το 8256, να την έχεις με 755 ευρώ. Εντάξει, πανέμορφο, πολύ top και ναι, αυτά για αρχή. Εντάξει, με ακούτε, είμαι ενθουσιασμένος. Είναι λογικό που κρατάω τέτοιο κινητό. Να ευχαριστήσω και το φίλο ο οποίος το χτύπησε και μου το έδωσε, μου το άφησε στα χέρια για να κάνω εγώ το άνοιγμα και το unboxing. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Κωνσταντίνε και φυσικά μόλις τελειώσει το unboxing να του το δώσουμε, να το χαρεί και εντάξει, top επιλογή και αξίζει. Οι διαστάσεις του είναι στα 16,4 επί 7,46 και πάχος 8,4 χιλιοστά. Είπαμε ότι ζυγίζει 234 γραμμάρια, Gorilla Glass Victus μπροστά, κεραμικό πίσω, αλουμινένιο frame στο πλάι, IP68 για νερό και για χώμα, για σκόνη είναι το resistant του και ο κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι μπορεί να αντέξει μέχρι και 1,5 μέτρο μέσα στο νερό για 30 λεπτά. AMOLED φυσικά οθόνη τι θα μπορούσε να είχε με 1 δισεκατομμύριο χρώματα στα 120Hz το refresh rate, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits και με το peak να φτάνει στα 1700 παρακαλώ, περσινό κινητό αλλά ναυαρχίδα όπως και να το κάνουμε, στις 6,81 ίντσες η οθόνη και ανάλυση στα 1440x3200 pixels και 20:9 το ratio. Θα το ανοίξουμε να δούμε μέσα και τι συμπεριλαμβάνει. Οπότε, φυσικά το δακτυλικό αποτύπωμα για το ξεκλείδωμα είναι πάνω στην οθόνη. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε και ότι μας ήρθε και με μπαταριούλα. Φυσικά, ξεκινάμε, βλέπουμε το λογότυπο της Xiaomi. Εννοείται έρχεται με Android 11, το οποίο ήταν το περσινό. Θα πάρει όμως τις ανάλογες αναβαθμίσεις στην πορεία. MIUI 12,5.
και φαντάζομαι θα πάρει και εδώ τις ανάλογες αναβαθμίσεις. Snapdragon 888 5G στα 5 νανόμετρα, όπου είναι και το περσινό top, ο περσινός top επεξεργαστής της Qualcomm. Octa-core με Adreno 660. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έκδοση που φέραμε, απλά έτσι ενημερωτικά, είναι η 12256, δηλαδή είναι η μεσαία από τις τρεις, αφού υπάρχει 8256 και 12512 αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι μας έχει έρθει μόνο με 3% μπαταρία και ο λόγος είναι και βλέπετε ότι έχει ανοίξει κατευθείαν και είναι περασμένο στα αγγλικά. Πριν κλείσει, εγώ θα πάω να το φορτίσω και να επανέλθω να συνεχίσουμε και βλέπετε ότι δεν μπουτάρισε όπως συνήθως, δηλαδή να περάσει να το μπουτάρεις εσύ. Ξεκίνησε απευθείας και όπως σας είπα, ο λόγος είναι γιατί το G-Stop έχει πάρει αυτήν εδώ την κινέζικη έκδοση και σε έχει περάσει μέσα όλα τα Google Features, οπότε ουσιαστικά το έχει ανοίξει, έχει περάσει αυτό που πρέπει να περάσει και μας το έχει στείλει φυσικά καινούριο κανονικά με τη σελατίνα του, προσεγμένο, άθικτο, απλά έχοντας περάσει αυτά που πρέπει για να έχεις ένα κινητό κινέζικης έκδοσης σε ευρωπαϊκά δεδομένα, παγκόσμια δεδομένα για την ακρίβεια. Πραγματικά η οθόνη είναι ένα... είναι πανέμορφη. Δεν θα βάλω full την ανάλυση διότι θα κλείσει σε λίγο η μπαταρία. Θα το φορτίσω και για εσάς μόλις ένα με δύο δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να δούμε το κινητάκι μας πώς είναι, τι περιέχει, τι κόλπα κάνει. Πάω να το φορτίσω, να δω και την ταχύτητά του, η οποία ισχυρίζεται ότι με τα 67 W ταχεία φόρτιση σε 36 λεπτά θα έχει πάει στο 100%. Θα ρίξω μια χρονομέτρηση και τώρα που θα επανέλθω θα σας πω αν όντως κάνει 39 λεπτά όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής με αυτόν εδώ το φορτιστή των 67 W, αφού είναι σχεδόν στο 0 έτσι κι αλλιώς. Επανέρχομαι. Εδώ είμαστε λοιπόν, το κινητό έχει φορτιστεί 100%. Ο κατασκευαστής όπως είπαμε μας δίνει 36 λεπτά από 0%. Εγώ θα σας πω ότι έκανε γύρω στα 45-46 λεπτάκια, 10 λεπτά δηλαδή πάνω από αυτό που ισχυρίζεται ο κατασκευαστής, αλλά εντάξει, πάλι ικανοποιητικό είναι, δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Αυτά, 67 W ταχεία φόρτιση, ενσύρματη. Το έχω βάλει να έχει και fingerprint sensor, να ανοίγει με το δαχτυλικό αποτύπωμα για να δούμε την επίδοσή του. Από μαύρη οθόνη είναι αυτή η αντίδραση, ενώ από εδώ... είναι αυτή η αντίδραση. Μια αρκετά ικανοποιητική ταχύτητα. Εντάξει. Έχουμε δει πιο γρήγορες ταχύτητες, ακόμα και από mid-range κινητά φετινά. Βλέπε Poco X4, βλέπε Redmi Note 11. Αλλά εκείνα έχουν και πλαϊνό αισθητήρα, οπότε ο πλαϊνός σίγουρα ανταποκρίνεται πιο γρήγορα από ότι από μια οθόνη που έχει δαχτυλικό αποτύπωμα πάνω της. Ωστόσο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις ότι είναι αργό. Okay, είναι μια χαρά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είπαμε ότι είναι η κινέζικη έκδοση, έχοντας περασμένα τα Google, το Play Store από το Google Play, μπαίνεις μέσα, συνδέεσαι και κατεβάζεις ό,τι Google επιθυμείς, Gmail είναι αυτό, YouTube είναι αυτό, Chrome είναι αυτό, ό,τι εσύ θέλεις μέσα από ένα Play Store θέλεις να έχεις. Αυτό κατά συνέπεια μας δίνει τη δυνατότητα ότι έχει λίγα πραγματάκια μέσα, τα απολύτως απαραίτητα χωρίς να αφορούν την Google, από εκεί και πέρα κατεβάζεις εσύ ό,τι Google επιθυμείς. Λοιπόν, αυτή είναι η οθόνη του, όπου να δούμε και την μέγιστη φωτεινότητά της. Εδώ πέρα είμαστε, είναι πραγματικά καταπληκτική, πάρα πολύ όμορφη η οθόνη. Και πάμε να δούμε λίγο και στις ρυθμίσεις, στις δυνατότητες του, να δούμε ακριβώς τι θα βρούμε. Βλέπετε στα αγγλικά. Και πριν πούμε σε αυτά, πάμε να δούμε για το θέμα της γλώσσας και να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Είπαμε είναι αγγλικά και ο λόγος γιατί είναι κινέζικη έκδοση. Και στα additional settings θα δούμε εδώ πέρα το languages and input. Εδώ πέρα λοιπόν είναι οι γλώσσες, βλέπετε τις διαθέσιμες, ανάμεσά τους είναι τα αγγλικά και κάποιες ανατολικές γλώσσες. Ωστόσο, αυτό δεν μας περιορίζει στο να κάνουμε τη δουλειά μας όπως εμείς θέλουμε, αγγλικά να ξέρουμε και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, στην οθόνη τώρα θα δούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα του Dark Mode, ok. Και εδώ πέρα θα δούμε ότι όσοι ήθιστε η Xiaomi μας το στέλνει στο ελάχιστο refresh rate των 60 Hz, εμείς θα το πάμε στα 120 για να έχουμε την μέγιστη δυνατότητα.
κάτι που θέλουμε εννοείται. Το display resolution είναι στο WQHD+, εδώ το βλέπετε, είναι περασμένο ήδη, έχει τη δυνατότητα και του Full HD+. Θα αφήσουμε φυσικά τη μέγιστη δυνατότητα. Στα χρώματα εδώ επιλέγεις το αυτόματο που είναι και το αυτό που σου συνιστά. Έχει το Saturated, το Original Color και το στα Advanced Settings, όπου μπορείς να κάνεις επιπλέον ρυθμίσεις με P3, sRGB και όλα αυτά. Λοιπόν, θα αφήσουμε εμείς το συνιστόμενο, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Αφήνω και το Dark Mode που μου αρέσει και βλέπετε εδώ πέρα όλα όσα υπάρχουν στις ρυθμίσεις, τα συνηθισμένα, και πάμε να δούμε και στο My Device, όπου βλέπουμε ότι έχουμε την MIUI έκδοση 12.5.20, 256GB αποθηκευτικού χώρου, 21.7 είναι ήδη χρησιμοποιούμενα, και στα All Specs βλέπουμε ότι έχουμε 12GB RAM, το Mi 11 Ultra είναι η συσκευή μας, η CPU Octa-Core Max 2.84GHz, Android 11 που είναι το περσινό. Φυσικά θα πάρει και τις αναβαθμίσεις τις οποίες χρειάζεται, όπου το τελευταίο update που μας ήρθε είναι από 1 Δεκάτου του 2021. Φυσικά που θα κάνουμε το update θα ανανεωθεί. Το οποίο update το βρίσκουμε από εδώ. Σου λέει αν θέλεις να το κάνεις αυτόματα, το βρήκε ότι υπάρχει διαθέσιμο. Αυτό θα το αφήσω στο φίλο που του ανήκει το κινητό και το πήρε να το κάνει από μόνος του. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα είμαστε, πάμε να γυρίσουμε τη συσκευούλα μας. Είπαμε ότι είναι κεραμικό από πίσω, ήδη δαχτυλιές έχουν, είναι στο full. Εντάξει, θα βάλεις βέβαια και την θήκη και θα προστατεύεσαι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με τις δαχτυλιές είναι πανέμορφο, και όπως πολύ καλά βλέπετε, το χαρακτηριστικό αυτής εδώ της συσκευής είναι η επιπλέον οθονούλα που έχει πίσω, που μόλις το γυρίζεις ανάβει αυτόματα ή αν σβήσει με διπλό tap ενεργοποιείται. Αυτό όταν θα χρησιμοποιήσεις και τις κάμερες, λογικά ανοίγει και η κάμερα για να μπορείς να βγάλεις, ανοίγει η οθόνη για να μπορείς να βγάλεις selfie φωτογραφία βλέποντας τη, βγάζεις με τις βασικές σου κάμερες, που μια που τους ανέφερα, η βασική είναι στα 50MP, έχει μια περισκοπική telephoto στα 48MP και άλλη μια ultra wide στα 48MP επίσης. Dualed Flash, HDR πανόραμα, και η οθόνη εδώ πέρα ή πίσω είναι στη 1,1 ίντσα, AMOLED και αυτή, και από πλευράς βίντεο μας προσφέρει δυνατότητα αυτές εδώ οι κάμερες 8K 24fps, 4K 30 και 60fps, ενώ στα 1080p έχουμε τις επιλογές 30, 60, 120, 240, 960 και 1920fps. Μάλιστα κύριοι, γίνεται ένας μεγάλος πανικός από πλευράς δυνατοτήτων στις κάμερες τις οποίες διαθέτει το συγκεκριμένο κινητό. HDR 10+ εννοείται. Ενώ στη selfie κάμερα που διαθέτει εδώ με το dot display, το βλέπετε εδώ ξεκάθαρα, είναι στα 20MP με HDR πανόραμα και μας προσφέρει 1080p 30 και 60fps, καθώς και 720p στα 120fps. Έχουμε φυσικά dual speakers, τα είδαμε. 3.5 jack δεν διαθέτει, ωστόσο ο ήχος είναι από Harman Kardon, και αν εστιάσω να δω αν φαίνεται εδώ έτσι, υπάρχει και το λογότυπο του... εδώ μπράβο, του Harman Kardon, μια χαρά. Λοιπόν, Bluetooth 5.2, GPS φυσικά έχει και NFC έχει, υπέρυθρες ναι, ραδιόφωνο δεν έχει, καθώς δεν έχει 3.5 jack για να βάλεις καλώδιο και να λειτουργεί και σαν κεραία. USB Type-C 2 και USB on the go, το fingerprint είπαμε είναι πάνω στην οθόνη και αρκετά καλή ανταπόκριση. Η μπαταρία του τώρα στα 5.000 mAh, μάλιστα, πολύ άνετη. Βγάζει τη μέρα άνετα και ας έχει πολλές απαιτήσεις με τον επεξεργαστή των 888, τον περσινό καλύτερο επεξεργαστή δηλαδή της Qualcomm, και fast charging στα 67W, και επίσης διαθέτει και reverse wireless charging στα 10W με quick charge 4+, κεραμικό και βγαίνει σε δύο χρώματα, αυτό που βλέπετε, το cosmic black και σε cosmic white, άσπρο και μαύρο δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, το βρίσκουμε
Στο GitStop από το οποίο το φέραμε, στην κινέζικη έκδοση αλλά περασμένο το Play Store για να έχεις όλες τις Google εφαρμογές που θέλεις να κατεβάσεις. Σε πάρα πολύ καλή και συμφέρουσα τιμή για τα δεδομένα του. Η φθηνότερη με τα 8GB RAM, 256GB ROM, μόλις τα 754 ευρώ. Ενώ η ακριβότερη από τις τρεις επιλογές, 12512 στα 942. Η μεσαία, η οποία είναι και αυτή που διαθέτουμε εδώ, στα 820 ευρώ με 12256GB. Πάρα πολύ ωραία. Αν αποφασίσετε να το χτυπήσετε, μην ξεχάσετε από το συγκεκριμένο κατάστημα, για να μην έχετε θέμα τελωνίου, να το χτυπήσετε με επιλογή Express. Αυτό σου προσφέρει τη δυνατότητα να μην έχεις θέμα τελωνίου. Και ναι, αυτό είναι λοιπόν το κινητό, όπως το βλέπουμε σαν πρώτη ιδέα. Και πάμε να δούμε λίγο εικόνα και ήχο. Λοιπόν, YouTube δεν έχουμε κατεβάσει ακόμα, αφού πρέπει να μπούμε στο Play Store για να το κατεβάσουμε. Θα μπούμε όμως από τη σελίδα Kaplan Boxing. Κάνουμε subscribe αν δεν το έχουμε κάνει και πάμε να δούμε ήχο και εικόνα. Βλέπετε. Ένα βίντεο του Kaplan Box. Βλέπετε λοιπόν, το κάτω ηχείο είναι το βασικό μας προφανώς. Μόλις το κλείνουμε χάνει πολύ από την δυνατότητα του ήχου. Όταν κλείνεις το πάνω χάνει ελάχιστη. Ωστόσο και τα δύο είναι τα ιδανικά για να έχεις την καλύτερη δυνατή απόδοση στον ήχο. Η εικόνα στα 1080p 60fps βλέπετε ότι είναι αυτή. Και πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα ήχο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτός είναι και ο ήχος και η εικόνα, πάρα πολύ ωραία, το είδαμε και αυτό και ναι, όμορφα πραγματάκια. Πάμε να δούμε τώρα τις κάμερες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γρήγορα στις κάμερες. Η βασική είναι αυτή και θα βγάλω μια φωτογραφία τώρα να δούμε. Εδώ είμαστε. Σας την ανεβάζω. Πάμε να κάνουμε μία ultra wide. Εδώ. Και πάμε και να δούμε σε 5 επί που μας προσφέρει. Να δοκιμάσουμε, να δούμε εδώ το κουτί μας με το φορτιστή. Φυσικά δεν χρειάζεται καν να φορτώσει με τέτοιον επεξεργαστή να φορτώσει τις φωτογραφίες για να τις διαμορφώσει. Στα περισσότερα θα δούμε ότι υπάρχει η επιλογή των 50 MP Ultra HD και πάμε να τραβήξουμε και μία με αυτή. Πάρα πολύ ωραία, όπου μας παρέχει και τη δυνατότητα του ultra wide, ναι. Αλλά και του 5P με την 50 megapixel φωτογραφία, μάλιστα. Όπου θα απομακρυνθώ για να δούμε πόσο καλά θα τραβήξει με 5P. Πολύ ωραία. Φυσικά όλες αυτές τις φωτογραφίες σας τις ανεβάζω και τις βλέπετε τις επιδόσεις. Επίσης έχουμε το Night Mode. Να δούμε έτσι και λίγο Night Mode απόδοση. Μουσική.
βγήκε και αυτή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα πορτρέτα μας. Όπου θα τραβήξουμε μία φωτογραφία εδώ για να δούμε. Θα βγάλω φυσικά για άλλη μια φορά τη φάτσα μου, πορτρέτο βασικών καμερών. Και θα βγάλουμε και πάμε και στη selfie δυνατότητα εδώ πέρα με τα 20 MP. Μία κλασική φωτογραφία βασική για να δούμε. Αυτή ήταν στο πορτρέτο. Και πάμε μία κανονική. Ωραία. Αυτές λοιπόν είναι και οι φωτογραφίες που μας παρέχει το Mi 11 Ultra, τις είδατε. Ένα κινητό πραγματικά premium, μόνο από που το κρατάς το καταλαβαίνεις. Έχει φυσικά μεγάλο πλαίσιο, το οποίο ξεχωρίζει και είναι χαρακτηριστικό. Αυτό έχει βέβαια και το πλεονέκτημά του, όπως είχαμε δει και στο Poco X4 Pro, ότι το κινητό όταν το κουμπάς δεν παίζει, διότι είναι σταθερό. Πάρα πολύ ωραία, και να το δούμε και στη θήκη του. Την αυτή απλή τη βασική που μας στέλνουνε. Να το. Εδώ πέρα είναι, προστατεύει λοιπόν και το πλαίσιο εδώ πέρα. Το αγκαλιάζει όμορφα και έτσι αποφεύγεις και τις δαχτυλιές που έχω ήδη κάνει τώρα που την έπιασνα, που έπιανα το κινητό. Οπότε ναι, αυτό είναι. Μια χαρά και τα κουμπάκια εδώ πέρα αντιδρούνε άμεσα μέσα από τη θήκη. Το volume up, volume down, on off. Τέλεια. Άψογα. Πάρα πολύ ωραία. Το τελευταίο που έχει μείνει για να δούμε είναι οι κάρτες SIM, τις οποίες θα ανοίξουμε. Προφανώς σε ναυαρχίδες ποτέ δεν βρίσκουμε να έχεις δυνατότητα επέκταση μνήμης. Αυτό που θα βρούμε λογικά όμως είναι τη δυνατότητα να έχουμε δύο κάρτες SIM, μία μπρος και μία πίσω. Ναι, έτσι. Απλά, πάρα πολύ ωραία. Το frame καταπληκτικό από αλουμίνιο. Γενικά είναι όλο ένα καταπληκτικό κινητό. Κεραμικό πίσω, Gorilla Glass Victus μπροστά. Αλουμινένιο frame, πραγματικά κινητό top στην elite, πανέμορφο, και μετά από ένα χρόνο εξακολουθεί να είναι πολύ πολύ top. Αυτό έχω να πω, και εφόσον το 12 Ultra ακόμα καθυστερεί, εξακολουθεί να είναι αυτό το οποίο είναι ως επιλογή για να έχεις κάτι πολύ premium. Εντάξει, δεν είναι άσχημο το 12 Pro ή το 12, αλλά για μένα το 11 Ultra, ακόμα και τώρα, υπερέχει σε πολλούς τομείς και εμφανισιακά και όχι μόνο. Αυτά ήταν λοιπόν έτσι μια σύντομη σχετικά παρουσίαση του Xiaomi Mi 11 Ultra, το οποίο είναι από τα αγαπημένα κινητά, το έχει αγαπήσει πολλοί κόσμος και πλέον είναι και πιο προσβάσιμο αφού η τιμή του έχει πέσει, σας τα έχω πει ήδη. Αν δεν σε νοιάζει να έχεις ελληνικά ντε και καλά, τότε το χτυπάς από το Keystop και το έχεις με τα ελάχιστα δυνατά χρήματα για την κατηγορία του πάντα. Έρχεται και άλλο κινητό και όχι μόνο, αλλά το επόμενο σας προειδεάζω. Βλέπετε ήδη εδώ κάτι, ακόμα δεν έχει ανοιχτεί, θα ανοιχτεί σε βίντεο το οποίο έρχεται. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο. Να μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media και για το Kaplan Unboxing και για το coupons.com.cy. Links θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ακολουθήστε μας για το coupons και στο Telegram για να βρίσκετε όλα τα κουπόνια τα διαθέσιμα τη στιγμή που βγαίνουν και τη μέρα που βγαίνουν, ώστε να μην τα χάνετε. Ήμουν ο Νικήτας. Είδατε άλλο ένα βίντεο από το Kaplan Unboxing και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους!